να πάμε στον Νίκο Παπανικολάου, τον συνεργάτη της εκπομπής, κλινικός ψυχολόγος. Να σε καλησπερίσω, Νίκο. Καλησπέρα. Πιάσαμε το θέμα της και της ψυχολογίας με τον κύριο Χρήστο Παπαϊωάννου, Θεσσαλονίκη σεισμολόγος, εξαίρετος, πάντα βέβαια έτοιμος να μας βοηθήσει και να μας δώσει κάποιες κατευθύνσεις, βέβαια επιστημονικά τεκμηριωμένες πάντα. Πιάσαμε και το θέμα της ψυχολογίας. Ένας σημαντικός παράγοντας. Ένας σημαντικότατος παράγοντας, δεδομένου του ότι, Νίκο, μιλάμε για ένα φαινόμενο το οποίο θα κρατήσει για αρκετό χρονικό διάστημα. Ξέρεις, στην Κρήτη είχαμε μάθει με σεισμούς οι οποίοι ήταν μεγάλου βάθους, οι οποίοι έδιναν ένα σεισμό, δεν είχαμε μετασεισμούς. Τώρα φαίνεται ότι πρέπει να μάθουμε να ζούμε με τους σεισμούς. Πράγμα το οποίο σίγουρα θα δοκιμάσει την ψυχική μας αντοχή, τα ψυχικά μας αποθέματα. Να ξεκινήσουμε λίγο μία παρουσίαση που έχουμε ετοιμάσει με τα γενικότερα συναισθήματα κατά την περίοδο μίας... Κατά την περίοδο της καταστροφής, βεβαίως. Φυσικής καταστροφής. Κατά την περίοδο της φυσικής καταστροφής. Τι αισθανόμαστε. Πράγμα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αίσθημα βοηθητότητας, το ότι δεν μπορούμε να βοηθηθούμε από κανέναν. Αίσθημα έκθεση σε τρομακτική απειλή. Από μόνο το γεγονός του σεισμού είναι τρομακτικό, είναι μια τρομακτική απειλή, φόβος, ανησυχία. Προφανώς άγχος, θλίψη, θυμός. Ο θυμός, ξέρεις, αρχίζει σιγά σιγά, ειδικά όσο περνούν τα 24 ώρα και όσο βλέπουμε ότι τελικά αρχίζουμε και χάνουμε πολλά πράγματα από αυτά τα οποία είχαμε μέχρι τώρα. Δυστυχία, ψυχοκινητική καθυστέρηση, παγωμάρα, πάγωμα μπροστά σε ένα γεγονός το οποίο μας είναι παραπάνω από τις δικές μας τις δυνάμεις, πραγματικά, και δεν μπορούμε να αντιδράσουμε πολλές φορές. Και συναισθηματική απόσυρση, δηλαδή σιγά σιγά αρχίζουμε και αποσυρώμαστε συναισθηματικά, πράγμα το οποίο μπορεί να σημαίνει, Νίκο, και την αρχή της κατάθλιψης. Αμέσως μετά την καταστροφή τώρα. Αμέσως μετά την καταστροφή υπάρχει αύξηση του άγχους, σίγουρα. Υπάρχει φόβος θανάτου, όπου αρχίζει ο φόβος του θανάτου και τροφοδοτεί διάφορες φοβίες. Μιλάμε για φοβικές αντιδράσεις. Ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των ανθρώπων, ένα 50%, θα αρχίσει να εγκαταστήσει φοβίες σύμφωνα με αυτά τουλάχιστον τα βιβλιογραφικά δεδομένα που γνωρίζουμε και ξέρουμε. Άρα λοιπόν μιλάμε για μια αρκετά δύσκολη ψυχοπιεστική κατάσταση, δεδομένου ότι, όπως είπα και προηγουμένως, θα κρατήσει για αρκετό χρονικό διάστημα, όπως μας λένε οι ειδικοί. Ενδοστρέφεια, επιθετικότητα, δηλαδή ενδοστρέφεια της επιθετικότητας πολλές φορές, η οποία μπορεί να σημαίνει είτε κατάθλιψη, είτε επιθετικότητα, η οποία μπορεί να σημαίνει επιθετικότητα απέναντι σε αυτούς που έρχονται ακόμα και να βοηθήσουν. Νίκο. Καταστροφική περίοδος. Πάμε να δούμε. Μετακαταστροφική περίοδος, όπου μιλάμε από εκεί και πέρα για η περίοδος η οποία είναι αμέσως μετά και κρατάει περίπου μέχρι το 5ο-6ο μήνα, όπου μιλούμε για απάθεια, μούδιασμα, μυρικασμός του συμβάντος, αρχίζουμε και σκεφτόμαστε δηλαδή τι συνέβαινε, εφιάλτες, δηλαδή ένας κακός ύπνος, οργή προστασιστικά συνεργεία και τους κρατικούς λειτουργούς και εθελοντές οι οποίοι μπορεί να υπάρχουν. Άρα λοιπόν ο θυμός αρχίζει και στρέφεται πλέον προς κάποιους συγκεκριμένους ανθρώπους. Προχωράμε στον επόμενο. Υπερβολικές προσδοκίες παροχών, ενδοστρέφεια της επιθετικότητας, αυτό που λέγαμε, ενώ δυνητικά αρχίζει σιγά σιγά και η κατάθλιψη με ενοχές και σωματοποιήσεις, ψυχοσωματικά προβλήματα. Άρα λοιπόν πολλές επισκέψεις σε γιατρούς, οι οποίοι όμως δεν είναι της ειδικότητας του ψυχολόγου ψυχιάτρου, δεν είναι αυτής της ειδικότητας, γιατί αρχίζουν τα ψυχοσωματικά προβλήματα πολλές φορές σε πολλούς ανθρώπους. Λοιπόν, πάμε τώρα και στα προβλήματα μετά από περίπου 5-6 μήνες και αμέσως μετά θα βάλουμε μία ανωτελεία. Ναι. Θα σου εξηγήσω το λόγο. Λοιπόν, πάμε. Μάλιστα. Λοιπόν, μιλούμε για τα προβλήματα που αρχίζουν μετά από 5-6 μήνες. Πλέον έχει εγκατασταθεί. Πλέον ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων έχει επιστρέψει. Ας συλληπίσουμε ότι το φαινόμενο δεν θα κρατήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα, βεβαίως. Οπότε μιλάμε για οικογενειακά προβλήματα, για οικονομικά προβλήματα, για προβλήματα σχέσεων. Σίγουρα αρχίζουν και τα οικονομικά προβλήματα πλέον να μας χτυπούν την πόρτα. Κατάχρηση αλκοόλ ουσιών. Πράγμα δυστυχώς το οποίο υπάρχει σε πάρα πολλούς συμπολίτες μας, όπως έχει δείξει η ιστορία. Αύξηση άγχους και της κατάθλιψης. Συχνές επισκέψεις σε γιατρούς, όπως έλεγα προηγουμένως, και σημαντική υποβάθμιση πλέον της ζωής. Λοιπόν, άνω τελεία, να συνεχίσουμε την παρουσίαση. Ακριβώς. Είχαμε μείνει. Θα μείνουμε σε αυτό το οποίο λέγαμε. Αλήθειες για την παροχή βοήθειας και για τη ψυχολογική βοήθεια σε σχέση με αυτό που έλεγε η κυρία Λιμιού προηγουμένως. Όσο πιο νωρίς, τόσο πιο καλά. Αυτό ισχύει γιατί. Γιατί δεν υπάρχουν τα συναισθήματα θυμού, τα οποία αναπτύσσονται αργότερα, δεδομένου του ότι ο καθένας μέσα την απώλεια του βιώνει σίγουρα θυμό. Ωστόσο, οφείλουμε να πούμε, ξέρεις, Νίκο, ότι οι πληγέντες είναι πάντα δεκτικοί σε οποιαδήποτε μορφή βοήθειας. Αρκεί να μπορέσουμε να βρούμε τον κατάλληλο τρόπο για να μπορέσουμε να πλησιάσουμε ακόμα και έναν θυμωμένο. Μάλιστα, πληγέντα. Για να προχωρήσουμε. Προχωράμε λοιπόν στην επόμενη. Πιθανές αντιδράσεις των παιδιών και των νέων σε φυσικές καταστροφές και θέλουμε να ομαδοποιήσουμε περίπου τις πιθανές αντιδράσεις, φυσιολογικές αντιδράσεις είναι αυτές, τόσο των παιδιών, όσο και των εφήβων, όσο και των μεγαλύτερων παιδιών. Θα εστιάσουμε εμείς σε παιδιά προσχολικής ηλικίας και σε παιδιά δημοτικού. Πυπίλισμα του αντίχειρα, ενούρηση, σωματική προσκόλληση, εξάρτηση από τους γονείς και διαταραχές στον ύπνο που υπάρχουν στα παιδιά προσχολικής ηλικίας. Συνεχίζουμε στην επόμενη κάρτα. Απώλειες της όρεξης, φόβος για το σκοτάδι, παλινδρόμηση της συμπεριφοράς. Δηλαδή, ένα παιδί που έχει ξεπεράσει κάποια συμπεριφορά, πλέον παλινδρομεί σε προηγούμενες
συμπεριφορές και απόσυρση από τους φίλους τους οποίους μπορεί να έχει. Κλείνεται δηλαδή το παιδί στον εαυτό του. Πράγμα το οποίο μπορεί να σημαίνει και ένα καμπανάκι κινδύνου. Παιδιά δημοτικού. Παιδιά δημοτικού. Επόμενη κάρτα, παιδιά του δημοτικού, αψυθυμία, δηλαδή ένα παιδί το οποίο αρχίζει και φαίνεται λίγο περισσότερο νευρικό, επιθετικό, σωματική προσκόλληση σε κάποιον ενήλικα, σε κάποιο μεγαλύτερο. Δηλαδή κολλάει δίπλα στον πατέρα του, στη μητέρα του, ενώ το έχει ξεπεράσει αυτό το στάδιο. Ακριβώς. Εφιάλτες, διαταραχή στον ύπνο, δηλαδή ξυπνάει ενδιάμεσα το παιδί. Προχωράμε στην επόμενη αποφυγή κάρτα. Σχολείου, αποφυγή του σχολείου, δυσκολία συγκέντρωση και αποφυγή, απόσυρση από τις διάφορες δραστηριότητες τις οποίες μπορεί να έχει αυτό το παιδί. Και να κλείσουμε ειδικά με η αποφυγή του σχολείου, ένα καμπανάκι, ξέρεις, το οποίο οφείλει να μας προβληματίσει. Και κλείνουμε μετά με τους εφήβους, οι οποίοι αμέσως μετά την καταστροφή οδηγίας προς τους γονείς, τι κάνουμε, παραμένουμε ήρεμοι και καθησυχαστικοί, αναγνωρίζουμε και εξομαλύνουμε τα συναισθήματα των παιδιών. Τα ενθαρρύνουμε τα παιδιά να μιλήσουν. Είναι πάρα πολύ βασικό τα παιδιά να μιλήσουν, να βγάλουν αυτό που αισθάνονται, ούτως ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν μια δύσκολη κατάσταση. Προωθούμε μια θετική αντίδραση. Προωθούμε μια θετική αντίδραση. Δίνουμε σημασία στην ψυχική ανθεκτικότητά τους και προσέχουμε σίγουρα τις δικές μας ανάγκες ως ενήλικες, οι οποίοι για να παράξουμε τη βοήθεια, για να μπορέσουμε να δώσουμε βοήθεια προς τα παιδιά, πρέπει να είμαστε εμείς οι ίδιοι καλυμμένοι από τις δικές μας ανάγκες. Πράγμα πολύ δύσκολο για όλους σε μια δύσκολη συνθήκη σαν για αυτή την οποία ζούμε. Νίκο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Να σε ευχαριστήσω πολύ.